Επιστρέφουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Δεκάδες πατίνια ψάρεψαν κυριολεκτικά οι υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης από τα νερά του Θερμαϊκού σε μια προσπάθεια να αποφευθεί η περαιτέρω ρύπανση του Θερμαϊκού κόλπου και της θαλάσσιας περιοχής. Τα πατίνια είναι άγνωστο μέχρι στιγμής πως έχουν καταλήξει, πως κατέληξαν μέσα στον Θερμαϊκό κόλπο, κυρίως όπως εκτιμούν και οι αρμόδιοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, κυρίως από άτομα νεαρής ηλικίας και κυρίως βραδινές ώρες που θεωρούν ότι είναι διασκεδαστική μια τέτοια δραστηριότητα. Πάντως εντοπίστηκαν, καθώς οπτικά δεν ήταν δύσκολο να φανούν και στη συνέχεια με κάποιο τρόπο από την ακτή απομακρύνθηκαν, συγκεντρώθηκαν και θα επιστραφούν στις εταιρείες όπου πρέπει κανονικά να επιστραφούν. Επιχείρηση ψαρέματος ηλεκτρικών πατινιών που ασυνείδητοι πολίτες πέταξαν στο βυθό του Θερμαϊκού πραγματοποίησαν συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από νωρίς το πρωί, τα συνεργεία παρουσία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας Σοκράτη Δημητριάδη βρέθηκαν στην παλιά παραλία της πόλης και με ειδικό εξοπλισμό ανέσυραν ορισμένα από τα βυθισμένα πατίνια τα οποία βρέθηκαν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. Εκτιμάται ότι στο βυθό βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω από 45 πατίνια, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας για περισσότερο από 6 μήνες. Θεωρώ ότι δεν καταλαβαίνουν το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής που πράττουν εκείνη τη στιγμή, διότι οι μπαταρίες που φέρνουν τα οχήματα είναι ο χειρότερος ρήπος που μπορούμε να πετάξουμε μέσα στη θάλασσα. Όπως βλέπετε, ανά 10 μέτρα περίπου βγάζουμε και πατίνια. Με το που οξυδωθούν, οι μπαταρίες είναι ικανές να προκαλέσουν τεράστια μόλυνση στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Για το σκοπό αυτό, η μία εκ των δύο εταιριών ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη πρότεινε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο να προσλάβει δίτες, ώστε μέσα στις επόμενες ημέρες να στηθεί δεύτερη επιχείρηση ενέλκυσης για όσα πατίνια βρίσκονται σε βαθύτερα σημεία του Θερμαϊκού κόλπου. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκονται εδώ στην παλιά παραλία με σκοπό να ανασύρουν τα ηλεκτρικά πατίνια από το βυθό του Θερμαϊκού. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, έχουν ήδη ανασύρει αρκετά πατίνια, ενώ μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένεται να βγάλουν περίπου 35 ακόμη πατίνια. Πρέπει να τα βγάλει ο Δήμος για να γλιτώσει, ας πούμε, κάπως από τη μόλυνση η θάλασσα. Η θάλασσα, είναι για όλους μας. Και χαλνάμε το σπίτι των ψαριών όλων αυτών. Κρίμα. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Θέλει λίγο συνείδηση να έχουμε. Υπάρχει και μόλυνση και τα πατίνια χαλάνε και ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί. Το θέμα είναι να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν είναι μόδα, είναι χαζομάρα. Εγώ αυτό θα έλεγα, για να το καταλάβει όλος ο κόσμος όπως πρέπει. Τα πατίνια θα αποθηκευτούν προσωρινά σε ειδικούς χώρους μέχρι να απομακρυνθούν από τις εταιρείες. Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2019 για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπως έχει ανακοινώσει η Όλθο ΑΕ με σχετική της ανακοίνωση του δελτίου τύπου σήμερα, καθώς ανωδική πορεία σημείωσε η διακίνηση των εμπορευμάτων αλλά και του συμβατικού φορτίου. Ειδικότερα τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα, διακινήθηκαν από το σταθμό 448.000 εμπορευματικά φορτία και από το συμβατικό λιμάνι 4.470 τόνοι περίπου γενικού και χίδιν φορτίου, σημειώνοντας αύξηση της τάξης 6% και 19% αντίστοιχα και στους δύο τομείς σε σχέση με το 2018. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώνει η διοίκησή του, αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του με ταχύτατους ρυθμούς, επεκτείνοντας μάλιστα τις συνεργασίες του τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και στις γειτονικές χώρες, όπως επισημαίνεται. Η υλοποίηση της στρατηγικής επένδυσης και της επέκτασης του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων θα παράσχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων μεγαλύτερης χωρητικότητας και θα καταστήσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ουσιαστικά ένα μεταφορικό κέντρο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η σταθερή αύξηση της ζήτησης παροχής λιμενικών υπηρεσιών και η αύξηση του μεγέθους των εξυπηρετούμενων πλοίων αποδεικνύει ότι η προσπάθεια αυτή σταδιακά ευωδώνεται. Αυτά λοιπόν τονίζονται από την Όλθα ΑΕ σε σχέση με την δραστηριότητα που παρουσιάζει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Γενικότερα τώρα τα προβλήματα της πόλης, όπως θα επισημαίνουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και δεν είναι μόνο ευχή για το 2020, αλλά είναι και απαίτηση των δημοτών να δοθούν οριστικές λύσεις και να δρομολογηθεί επίλυση αυτών
άμεσα και όχι, όχι μόνο προς το τέλος της χρονιάς, δηλαδή την ολοκλήρωση του 2020. Στο επόμενο διάστημα περιμένουν οι Θεσσαλονικείς καλύτερη παρεχόμενη υπηρεσία στις αστικές συγκοινωνίες, ουσιαστικές αποφάσεις που θα βγάλουν μπροστά το τι θα γίνει με το μετρό της πόλης και φυσικά μια αλλαγή εικόνα στις γειτονιές της πόλης όσον αφορά την καθαριότητα. Η καθαριότητα είναι ένα από τα βασικά θέματα που θέτουν οι κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θέλουμε να είμαστε καλύτερα, δηλαδή να καθαριότητα να έρχεται πιο γρήγορα. Τα ανακυκλώσιμα να φεύγουν σύντομα, γιατί πέφτουν τα σκουπίδια, δεν τα μαζεύουν. Ας προσπαθήσουμε και εμείς να είμαστε καθαροί. Όχι μόνο ο Δήμος, πρέπει και εμείς να προσέχουμε, να μην τα πετάμε τα σκουπίδια έξω από τον κάδο. Πολλές φορές τα σκουπίδια παραμένουν σε μερικούς κάδους πάνω από 4-5 μέρες. Και αυτό σοβαρό πρόβλημα. Πιστεύω ότι η καθαριότητα έχει βελτιωθεί αρκετά. Αλλά νομίζω τώρα πιστεύω ότι έχει μπει μια τάξη καλύτερη, ας πούμε. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Σκουπίδια πολλά στους δρόμους. Δεν περνάνε συνέχεια τα απορριμματοφόρα να τα συλλέξουν. Βγαίνουν τα απορριμματοφόρα σε ώρες αιχμής στην κίνηση της πόλης, ας πούμε, το κατά μεσήμερο παρακολύουν την αγορά τους εμπόρους. Θέματα που ο νυν δήμαρχος όφιλε να τα ξέρει, γιατί έχει θητεύσει ως αντιδήμαρχος μια διετία στην προηγούμενη δίκηση, αλλά δυστυχώς εγώ βλέπω να επαναλαμβάνουν τα κακώς κείμενα. Έναν καθημερινό Γολγοθά αποτελεί αστική συγκοινωνία. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι επιβάτες, κυρίως από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ταλαιπωρούνται στη στάση του ΟΑΣΤ. Μένω επάνω στη Σταυροπολή, επί της Ωραιοκάστρου. Το πρόβλημά μας είναι το εξής. Το 34 το λεωφορείο, μας βάζουν και μικρά λεωφορεία. Το 34 από την αρχή της, που ξεκινάει από Νικόπολη, γεμίζει. Μέχρι να έρθουμε Αριστοτέλος, έχει 34 στάσεις. Φανταστείτε πόσο κόσμο πρέπει να πάρει και πού θα τον βάλει. Τόσα χρόνια ανταλληλοπορούμαστε. Ένας από αυτούς δεν έχει κάνει αυτό το ταξίδι. Ένα από τα top προβλήματα που απασχολεί την πόλη είναι ο ΟΑΣ. Σίγουρα θα πρέπει να μπουν περισσότερα λεωφορεία στις γραμμές. Σίγουρα θα πρέπει να εξυγχρονιστούν τα λεωφορεία. Γιατί υπάρχει, επικρατείται διαχώρητο, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες, όπου οι άνθρωποι σχολάνε και θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους. Δεν εξυπηρετούνται οι πολίτες όσον αφορά τη μεταφορά από από την Καλαμαριά εδώ και το αντίστροφα. Γεμίζουν τα λεωφορεία και πρέπει να περιμένουν και μισή ώρα και 40 λεπτά για να βγουν στο λεωφορείο και αγαναχτεί ο κόσμος. Απροσπέλαστα όμως είναι και τα πεζοδρόμια από τα παρανόμως σταθμευμένα αυτοκίνητα και δίκυκλα. Και τα διπλοπαρκαρίσματα. Να μπορούμε τουλάχιστον να περνάμε ανάμεσα στο πεζοδρόμιο. Τα μηχανάκια δεν μπορούμε να περάσουμε. Και δεν μπορούμε να πάμε στο πεζοδρόμιο. Αυτή η κατάσταση είναι δραματική πλέον. Δεν γίνεται. Φαντάσου να έχεις και καρότσι και να έχεις και μωρό. Το πάρκινγκ είναι ένα ζήτημα σε αυτή την πόλη, γιατί βλέπουμε παρκαρισμένα παντού, στις διαβάσεις, εκεί που είναι για θέσεις αναπήρων, οπότε και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μεριμνήσει ο Δήμος. Επίσης το κυκλοφοριακό και οι θέσεις στάθμευσης απασχολούν τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες. Το κυκλοφοριακό στις ώρες αιχμής, δηλαδή στους μεγάλους δρόμους. Το μετρό είναι που έχει κλείσει αρκετά, ας πούμε, την Εγνατία και δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν. Έχουμε το κυκλοφοριακό χάος, τα προβλήματα με το πάρκινγκ. Το κυκλοφοριακό. Τα συγκεκριμένα αυτά προβλήματα δυστυχώς είναι χρόνια και οι τοπικές αρχές καλούνται να συμβάλλουν στην ουσιαστική επίλυσή τους. Αυτά λοιπόν τονίζουν οι Θεσσαλονικείς και δεν έχουν άδικο βέβαια και σε πάρα πολλά σημεία. Οι γιορτινές ημέρες μπορεί να πέρασαν, αλλά τα παιδιά απόλαυσαν σίγουρα με τους γονείς τους πάρα πολλά δώρα και πάρα πολλές δραστηριότητες. Τις επιλογές θα δούμε στο επόμενο ρεπορτάζ που έκαναν φίλοι, γονείς και συγγενείς για τα μικρά παιδιά όσον αφορά τα δώρα. Αυτό που λέμε τι φέρνει ο Άγιος Βασίλης, αλλά στην ουσία καταναλώνεται από τους ίδιους τους γονείς και με ποια κριτήρια, είτε είναι ένα βιβλίο είτε είναι ένα αγαπημένο παιχνίδι. Κατά πόσο βέβαια όλα αυτά επηρεάζουν τη διαπαιδαγώγηση και την ανατροφή των παιδιών. Τι λένε στην ουσία οι ίδιοι οι καταναλωτές. Ένα παιχνίδι χαρίζει χαρά και χαμόγελα στα μικρά παιδιά. Γι' αυτό και τις γιορτινές αυτές ημέρες περιμένουν από τα αγαπημένα πρόσωπά τους να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Έχουμε κάνει αρκετά δωράκια. Χριστούγεννα είναι, χαίρονται και αυτά. Δεν νομίζω ότι επηρεάζουν. Χαίρονται τα παιδάκια. Ας έχουν δώρα. Όσοι μπορούν, ας κάνουν πολλά δώρα τα εγγονάκια. Μήπως τελικά τα πολλά παιχνίδια κακό μαθαίνουν τα παιδιά. Ο καθένας που ρωτήσαμε έδωσε τη δική του απάντηση. Βεβαίως ψωνίζουμε. Ό,τι μπορούμε να τους κάνουμε ευτυχισμένους, ψωνίζουμε.
Πιστεύετε ότι τα πολλά δώρα που μπορεί να κάνουμε στα παιδιά μπορούν να τα επηρεάσουν και αρνητικά? Βεβαίως μπορούν να επηρεάσουν. Τα παιδιά τα καλαμαθαίνουμε αυτές τις μέρες. Και όσο περισσότερο τους δίνουμε, τόσο περισσότερο ζητάνε. Θέλει μέτρο. Θέλει μέτρο και ισορροπία, γιατί μετά τα παιδιά μαθαίνουν. Τα παιδιά από τη φύση τους είναι να ζητάνε και να θέλουν. Σίγουρα θέλει μέτρο. Και δεν θέλει και πολύ ακριβά δώρα να είναι. Το παιδί από μικρή ηλικία πρέπει να μάθει να μην έχει την πλεονεξία. Το δώσε, 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 δώσε. Αυτά είναι οι βάσεις που μπαίνουν από την παιδική ηλικία. Σίγουρα προσπαθώ, όπως έχω κάνει στη μεγάλη μου κόρη, έχω δείξει εικόνες στο διαδίκτυο από φτωχά παιδάκια, από παιδάκια στον πόλεμο, ότι αυτά παιδάκια δεν έχουν, υπάρχουν παιδάκια που δεν έχουν γονείς. Και έτσι γίνεται μια ωραία συζήτηση και κουβέντα πάνω σε αυτό και το καταλαβαίνει. Και όλοι μας νομίζω ότι παίρνουμε δωράκια στον καθένα μεταξύ μας. Θεωρείτε ότι τα πολλά δώρα ανεξαρτήτως γιορτών μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα παιδιά? Φυσικά, εννοείται. Εννοείται. Όσο πιο πολλά, τόσο χειρότερα για τα παιδιά, γιατί ζητάνε όλο και περισσότερα. Κάποιοι περιορίζονται σε λίγα δώρα, ενώ άλλοι δίνουν μόνο χρήματα. Ψωνίσατε δώρα για τα εγγονάκια σας? Εννοείται. Πολλά δώρα. Πολλά. Έδωσα χρήματα. Και έτσι ας πάνε να πάρουν ό,τι θέλουν εκείνα. Χρήματα τους δίνω. Μεγαλώσανε και δεν θέλουν δώρα τώρα από μένα. Είναι επιλογή τους να έχουν χρήματα θέλουν. Προτιμώ να πάω μια βόλτα να δουν πραγματάκια και να πάρουν ένα πιο μικρό δώρο παρά ένα μεγάλο δώρο και να μην προλάβουν τίποτα. Αφιερώσαμε τα χρήματα των δώρων για να έρθουμε μια εκδρομή. Υπάρχουν βέβαια και οι γονείς που προσπαθούν να εξηγήσουν στα παιδιά τους τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άλλοι συνομήλικοί τους. Τι του εξηγούμε? Του εξηγούμε ότι αυτά που μπορούμε να τους δώσουμε, αυτά τους δίνουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να μαθαίνουν για αυτά, να ζούνε με αυτόν τον τρόπο ζωής και να είναι ευχαριστημένα με ό,τι τους δίνουμε. Τους θυμίζουμε ότι το κάθε πράγμα πρέπει να έρχεται στην ώρα του, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχουμε, να μην είμαστε άπλιστοι, αυτό μου λέμε, ναι. Θαρά λόγια και δεν έχω χρήματα γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν υπάρχουν δουλειές, γιατί δεν έχω δουλειά ή εγώ ή ο σύζυγος. Πώς το αντιμετωπίζει το παιδί αυτό, πώς αντιδράει? Νομίζω πως αν πεις την αλήθεια στο παιδί θα το καταλάβει κιόλας. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Όσο πιο πολύ τα μαθαίνεις, τόσο πιο πολύ ζητάνε και τόσο δεν παίζουν και αυτά που παίρνουν. Έτσι, λίγα και καλά, αυτά που κάναμε και εμείς τα δικά μας τα χρόνια. Στο τέλος, τα μικρά παιδιά καταφέρουν τελικά να κερδίσουν όχι μόνο την αγάπη, αλλά και το δώρο που θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Τώρα θα περάσουμε στο πρώτο καλεσμένο μας σήμερα. Είναι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης κοντά μας και έχουν και πολλά ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε. Ο κύριος Εφραίμ Κυριζίδης, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εύχομαι μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες για τον σταθμό σας, ο οποίος είναι πάντα κοντά στην αυτοδιοίκηση. Οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ εύχομαι να προχωρήσουν όπως τα θέλετε και τα επιθυμείτε τα σχέδια του Δήμου, κύριε Κυριζίδη, όσον αφορά το δικό σας τουλάχιστον κομμάτι για αρχή. Μπήκαμε δυναμικά στο 2020 με έναν σχεδιασμό που παρουσιάστηκε από τα τέλη του 2019 και ξεκινά να υλοποιείται σιγά-σιγά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το κομμάτι της νέας παραλίας. Τι προβλέπετε πλέον να δούμε σε αυτό το μέτωπο, το θαλάσσιο της Θεσσαλονίκης, από τη νέα παραλία, ίσως και κάποιες παρεμβάσεις αργότερα στην παλιά, δεν ξέρω. Στη νέα παραλία όμως, τι πρόκειται να γίνει? Κοιτάξτε, είναι γεγονός και το βιώνουμε όλοι ως Θεσσαλονίκης, ότι εκείνο το κομμάτι, το στολίδι αυτό που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, το οποίο το χαιρόμαστε όλοι και σηκώνει, αν θέλετε, το μεγαλύτερο φόρτο των συμπολιτών μας και των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της ημέρας, είχε μείνει ασυντήρητο. Παρουσιάζει τρομερές ελλείψεις και τρομερά προβλήματα όσον αφορά τη συντήρησή του και την, αν θέλετε, τον εξοραϊσμό του. Έτσι πήραμε μια απόφαση, καθώς είδαμε τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάζαν προβλήματα όλες αυτές οι εργολαβίες, οι οποίες ήταν γενικές και αόριστες για το δημόσιο χώρο της πόλης. Πήραμε μια απόφαση μαζί με τον Δήμαρχο τον Κωνσταντίνο Ζέρβα να κάνουμε μια ειδική εργολαβή, η οποία θα είναι αποκλειστικά για τη συντήρηση της νέας παραλίας. Αυτή την απόφαση λοιπόν τρέχουμε από τις αρχές του έτους. Προσπαθούμε να τη βγάλουμε, να την τελειοποιήσουμε, να ξεπεράσουμε τα εμπόδια της γραφειοκρατίας. Ταυτοχρόνως όμως, πέρα από αυτή την εργολαβία συντήρηση, η οποία θα λύσει πολλά από τα προβλήματα που παρουσιάζει η νέα παραλία, καθώς έχει αφαιθεί για πάρα πολλά χρόνια, προσπαθούμε να κάνουμε και περαιτέρω παρεμβάσεις. Και με τον ιδιωτικό, με ιδιωτικούς φορείς, όπως είναι μια μεγάλη δωρεά την οποία θα φέρουμε στην Οικονομική Επιτροπή, την οποία έχω την τιμή να προείσταμε τις επόμενες ημέρες, όπου έχουμε μια μεγάλη δωρεά από τεράστια βιομηχανία της Βορείου Ελλάδος,
η οποία θα έρθει και θα δωρίζει στο Δήμο Θεσσαλονίκης το υλικό για να αποξηλωθεί το παλαιό ντεκ, ξύλινο ντεκ το οποίο υπάρχει στην παραλία, το οποίο παρουσιάζει τρομερή διάβρωση και προβλήματα. Όλοι μας το έχουμε, το βλέπουμε καθημερινά, και θα αντικατασταθεί από νέο. Αυτό θα γίνει μέσω της δωρεάς της εταιρείας και μέσω των εργασιών από τους δικούς μας μηχανικούς της υπηρεσίας, δηλαδή των τεχνικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, με τη νέα εργολαβία, με την αντικατάσταση του ξύλινου ντεκ, αλλά και ταυτοχρόνως με την τελειοποίηση, με το τελείωμα μάλλον του διαγωνισμού που έχουμε ως αντιγκράφητη, γιατί τρέχουμε ένα διαγωνισμό τέτοιο για να προμηθευτούμε υλικά αντιγκράφητη για να διώξουμε και να εξοραίσουμε όλα αυτά τα άσχημα συνθήματα τα οποία γράφονται και στη Νέα Παραλία αλλά και σε άλλες πλατείες και σε δημόσιο χώρο της Θεσσαλονίκης. Πιστεύω ότι μέσα στο 2020 θα έχουμε μια πολύ πιο όμορφη, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα και αυτού του κομματιού της πόλης. Τα υλικά αντιγράφητη, από ό,τι διαβάσαμε στην ανακοίνωση, θα χρησιμοποιηθούν και στις εργασίες συντήρησης που θα γίνουν στο πολιτιστικό, στην Τούμπα, στο γήπεδο πάνω και στο κολυμπητήριο, αλλά και σε κομμάτια του Δημαρχιακού Μεγάρου, σωστά. Εκεί τελειώσαμε, υπογράψαμε ανάδοχο για μια άλλη εργολαβία συντηρήσεως. Υπάρχει το Κέντρο Πολιτισμού στην Τούμπα, το οποίο είναι συντήρητο, παρουσιάζει τρομερές ελλείψεις. Υπάρχει το κολυμπητήριο, το οποίο θέλει μια συνεχή συντήρηση, γιατί και αυτό το χαίρονται πάρα πολλοί συμπολίτες μας, αλλά και ομάδες οι οποίες ασχολούνται με την κολύμβηση, με το πόλο καθημερινά. Και υπάρχει το Δημαρχείο, το οποίο είναι ένας χώρος στο οποίο συρρέουν όλοι οι πολίτες και είναι, αν θέλετε, ο ναός όπου παρέχονται οι υπηρεσίες από το Δήμο προς τους δημότες. Επειδή πρέπει να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε, δεν μπορούμε να έχουμε ένα ασυντήρητο Δημαρχείο, δεν μπορούμε να έχουμε ένα ασυντήρητο κολυμπητήριο δημοτικό, δεν μπορούμε να έχουμε ένα ασυντήρητο κέντρο πολιτισμού της Τούμπας, το οποίο είναι και αναξιοποίητο. Έτσι προχωρήσαμε, υπογράψαμε ήδη, τις επόμενες μέρες ξεκινάει ο εργολάβος να συντηρήσει και να κάνει ιδιαίτερα τα πρώτα προβλήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί εδώ και χρόνια, να τα διορθώσουμε, αλλά και θα είναι και αυτές είναι και εργολαβίες εργαλεία, οι οποίες θα διαρκούν 1-2 χρόνια, 2 χρόνια. Διαρκεί αυτή η εργολαβία συντήρησης. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και στα επόμενα 2 χρόνια, θα έχουμε έτοιμο stand-by έναν εργολάβο με συγκεκριμένες τιμές, τις οποίες έχουμε συμφωνήσει προηγουμένως, με διαγωνισμό που έγινε ανάμεσα στις εταιρείες, και ο οποίος θα σπέβδει και θα διορθώνει όλες αυτές τις ζημίες, όλες αυτές τις κακοτεχνίες, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται σε αυτά τα κτίρια. Με τον ίδιο τρόπο θα δουλέψει και η εργολαβία της Νέας Παραλίας? Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Γιατί ξέρετε, από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε το απαραίτητο προσωπικό. Απ' την άλλη, ταυτοχρόνως δεν μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε νέες προσλήψεις πια από το δημόσιο. Πάρα πολλοί εργάτες του Δήμου Θεσσαλονίκης, ιδίως από τις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά και μηχανικοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, συνταξιοδοτούνται. Δεν μπορούμε να τις αντικαταστήσουμε. Έτσι, δεν έχουμε αδυναμία ώστε να προβούμε σε όλες αυτές τις απαραίτητες ενέργειες. Τι κάνουμε λοιπόν? Προσπαθούμε να φέρουμε δημόσιους διαγωνισμούς, ώστε να ρίξουμε και την τιμή όλων αυτών των παρεχόμενων υπηρεσιών, να έρθουν όλες οι τεχνικές εταιρείες. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από τις τεχνικές εταιρείες σε αυτούς τους διαγωνισμούς που τρέχουμε. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε σε λίγο καιρό πάρα πολλές εργολαβίες, εργαλεία τα οποία θα μας βοηθούν ώστε να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ταυτοχρόνως έχουμε ολοκληρώσει και τρέχουν τώρα 2 διαγωνισμοί μεγάλοι. Ο ένας 2.200.000 και άλλων 1,5 εκατομμυρίων είναι αντίστοιχες εργολαβίες, οι οποίες είναι συντηρήσεις των σχολικών κτίριων. Έχουμε γυρασμένα σχολικά κτίρια και στις 5 κοινότητες. Χρειαζόμαστε τέτοιες εργολαβίες εργαλεία, ώστε να μπορούμε να έχουμε ανά πάση στιγμή τους αρμόδιους εργολάβους, οι οποίοι θα πηγαίνουν και θα λύνουν αυτά τα προβλήματα. Όταν έχει σχολεία ασυντήρητα, όταν έχει σχολεία γυρασμένα, κτίρια τα οποία παρουσιάζουν τρομερές ελλείψεις, δεν μπορείς παρά να προβείς αυτές τις ενέργειες, να προλάβεις να έχεις την πρόληψη δηλαδή, και όχι καταστολή, αφού δημιουργηθούν όλα τα προβλήματα. Έφτασε σε εσάς το πρόβλημα σήμερα του πρώτου γυμνασίου? Το πρόβλημα του πρώτου γυμνασίου είναι κάτι εξωφρενικό. Τι συνέβη? Γιατί έχουμε ειδοποιήσει και εγώ και η κυρία Κριτίδου, η οποία είναι αρμόδια αντιδήμαρχος παιδείας, αλλά και εγώ με το κομμάτι των συντηρήσεων των σχολικών κτηρίων, έχουμε ειδοποιήσει και κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Δεν χρειάζεται να ειδοποιούσαμε κιόλας, αλλά ειδοποιήσαμε κι εμείς όλους τους διευθυντές σε όλη αυτή τη διάρκεια μετά την πρωτοχρονιά να πάνε στα σχολεία, να κάνουν δοκιμές, να δούνε αν υπάρχει καμιά φθορά, κανένας βαδαλισμός, γιατί πολλές φορές έχουμε φθορές και βαδαλισμούς. Αν λειτουργούν τα καλοριφέρ, πάρα πολλοί διευθυντές μας είπαν τις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχουν προβλήματα, υπήρχε σπασμένο τζάμι, υπήρχαν φθορές. Πήγαμε, τα διορθώσαμε τις υπηρεσίες. Για το πρώτο γυμνάσιο, σήμερα εγώ ήμουν από τις 8 παρατέταρτο στην Δημαρχία, ενημερώθηκα στις 2.30 από δημοσιογράφο συνάδελφό σας ότι έχει κλείσει το πρώτο γυμνάσιο γιατί δεν έχει θέρμανση. Ουδέποτε πήγε κάποιος από το διδακτικό προσωπικό, από το διοικητικό προσωπικό του σχολείου, να πάει τις προηγούμενες μέρες να δει, ούτε μας ειδοποίησε εκείνη την ημέρα, σήμερα δηλαδή. Όταν το μάθαμε, στείλαμε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν έχω ακόμα ενημέρωση, θα πηγαίνω σήμερα το απόγευμα για να δουν ποια είναι η βλάβη και αν μπορεί να διορθωθεί σήμερα ή αν θέλει κάποια περαιτέρω επεξεργασία και επιδιόρθωση.
Δεν νοείται να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο μια σχολική κοινότητα. Όπως προλάβαμε πάρα πολλές φθορές, βαδαλισμούς και βλάβες όλη αυτή τη διάρκεια των 15 ημερών στα υπόλοιπα σχολικά συγκροτήματα, έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε προλάβει και αυτό. Mm-hmm. Κυρία Κυριζίδη, μιλώντας για συντήρηση και εργολαβίες, θέλω λίγο τη γνώμη σας για το έργο που έγινε στην ήπια πεζοδρόμηση, ήπιας κυκλοφορίας πλέον δρόμος, με την πεζοδρόμηση στη Στρατηγού Καλάρη. Στην οποία βέβαια παρατηρήθηκαν τα φαινόμενα των οδεύσεων τυφλών να καταπατώνται από καταστηματάρχες και φυσικά να παρκάρουν τα αυτοκίνητα πάνω, με αποτέλεσμα σήμερα η Δημοτική Αστυνομία να κόβει κλήσεις και να κάνει συστάσεις στους επαγγελματίες εστίασης εκεί. Υπόθηκε όμως και στη διάρκεια του δικού μας ρεπορτάζ ότι αυτού του είδους τα έργα, αν ξεκινήσουν να βανδαλίζονται ή να καταπατάτε το πράσινο μέσα που έχει φυτευτεί στα παρτέρια ή το νερό που τρέχει μέσα από τα συντριβανάκια κτλ. Υπάρχει πρόβλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πώς μπορούν να περιφρουρηθούν με κάποιον τρόπο τέτοια μικρά αλλά σημαντικά ως προς την αλλαγή εικόνας της πόλης μας έργα. Αν υπάρχει δηλαδή κάποιος τρόπος ή αλλιώς θα τρέχετε από πίσω να συντηρείτε. Κοιτάξτε, έχουμε 400.000 περίπου δημότες εγγεγραμμένους και άλλους τόσους περίπου σε όλα τα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης επισκέπτες. Θα πρέπει να έχουμε και έναν αστιφύλακα, 800.000 δηλαδή. Θεωρητικά. Αστιφύλακες καθημερινά για να προσέχουν. Τώρα, το να πω εγώ δημοσίως ή να συζητάμε σήμερα εμείς ότι το πράσινο που έχει φυτευτεί πριν 15 μέρες και το έχουμε πληρώσει εγώ και εσείς και όλοι μας, όλοι οι δημότες, δεν πρέπει να βανδαλιστεί την πρώτη μέρα μια τόσο ωραία ανάπλαση, τη οποία δεν ήταν δικά μας έργο. Τελειοποιήσαμε εμείς, το τελειώσαμε, αλλά ήταν ένα έργο της διοίκησης Μπουτάρη. Είναι εξωφρενικό. Το να συζητάμε ότι δεν πρέπει ο καταστηματάρχης να βάλει το πεζοκάθισμά του ή ο πελάτης, ο οποίος τραβάει την καρέκλα του πάνω στην όδευση τυφλών, εκεί δηλαδή που εξυπηρετούνται όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν προβλήματα όρεσης είναι τυφλοί, είναι και αυτό εξωφρενικό. Αν δεν καταλάβουμε κι εμείς οι ίδιοι ότι εδώ είναι η περιουσία μας, ότι ο δημόσιος χώρος πρέπει να τον προστατεύουμε, αλλά και να αποτρέπουμε οποιονδήποτε βλέπουμε να τον βανδαλίζει μπροστά μας δημοσίως. Και να προστατεύουμε οποιοδήποτε ανάπλαση γίνεται και προσπάθεια από το Δήμο Θεσσαλονίκης, δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ τίποτα. Εκεί έχει γίνει όντως μια ανάπλαση. Δεν πρέπει να παρκάρουμε στους πεζοδρόμους, δεν πρέπει να παρκάρουμε στις ράμπες αναπήρων, δεν πρέπει να παρκάρουμε στις διαβάσεις. Η Δημοτική Αστυνομία είναι αυτή που είναι. Έχει 75 άτομα προσωπικό, ενώ θα έπρεπε, έχει οργανικές θέσεις 150. Δεν τις έχουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις. Ό,τι μπορούν κάνουν και τα παιδιά. Και είναι πολύ άξιος και αρμόδιος ενταλμένος ο κύριος Δαγκλής, ο οποίος τρέχει πράγματι με τη νέα διοίκηση 24 ώρες 24 ώρες. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε και να σεβόμαστε το δημόσιο χώρο. Δεν μπορεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης να συντηρήσει τα πάντα. Δεν μπορεί να έχει έναν αστιφύλακα πάνω από τον καθένα μας, ο οποίος βανδαλίζει για οποιοδήποτε λόγο προσωπικό έχει ο ίδιος το δημόσιο χώρο. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Όσον αφορά τους καταστηματάρχες, είχαν προηγούμενες άδειες το 2019. Τώρα είναι ένα νέο έτος. Όμως εκεί και αναβαθμίστηκε η περιοχή τους. Αλλά υπάρχουν και πια νέα δεδομένα. Πρέπει ξανά να πάνε στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματίας, όπως έτσι κι αλλιώς θα πηγαίνανε για να ανανεώσουν την περσίνη τους άδεια. Μέχρι το Φλεβάρι. Πρέπει να πάνε μέχρι το Φλεβάρι, μπορούν να πάνε και αύριο, μπορούν να πηγαίνανε και σήμερα, ώστε να δούνε ποια είναι τα νέα σχέδια. Από τη στιγμή που έχουν μια όδεση τυφλών, σαφώς πρέπει να πάνε λίγο παραπέρα τα τραπεζοκαθίσματά τους, να συνοηθούν με την αρμόδια υπηρεσία, με τους αρμόδιους μηχανικούς του Δήμου, ώστε να βγει ένα καινούριο σχεδιάγραμμα, να πληρωθούν τα αντίστοιχα μέτρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι τουλάχιστον εξωφρενικά και αν θέλετε βάζουν νερό στο μήλο όλων αυτών οι οποίοι θέλουν μια πόλη να παραδοθεί στην ανομία, να παραδοθεί στην αναρχία και να μην γίνεται τίποτα σωστό στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, δεν πρόκειται να τους αφήσουμε. Ούτε να ξεχάσουμε τον ορθολογισμό που έχουμε στις κινήσεις μας, ούτε να σταματήσουμε τις δημόσιες παρεμβάσεις μας, ούτε να σταματήσουμε τις προσπάθειές μας να οροποιήσουμε, να ξοραίσουμε κάθε γειτονιά αυτής της πόλης. Άνω τελεία, διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Δήμαρχε, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Έχουμε να συζητήσουμε για τα σχολεία και άλλες παρεμβάσεις που προγραμματίζονται μέσα στο έτος. Μετά τις διαφημίσεις όλα αυτά.